Γυρίζουμε σελίδα. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε συναγερμό αυτές τις μέρες για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Τελεία ή και ερωτηματικό, γιατί κάποιοι, όπως θα δούμε, δεν λένε δυστυχώς να βάλουν μυαλό. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις δραματικές εικόνες που έχουμε καταγράψει στην Αίγινα, όπου σε πολλές περιοχές τα σκουπίδια σχηματίζουν βουνά, ενώ αμέτρητα είναι τα οικόπεδα που παραμένουν ακαθάριστα. Έχουμε ζητήσει εδώ πέρα να υπάρχει ζώνη, γιατί υπάρχουν λελαιώνες από πάνω με διάσπαρτες οικίες, και να μην υφίσταται αυτή η εικόνα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα. Και κάθε μέρα που περνάει χειροτερεύει. Είναι δασική περιοχή και αυτή εδώ η περιοχή μπορείτε να δείτε σε τι κατάσταση είναι μέσα στα πεύκα. Βουνά από σκουπίδια και στρώματα σε σημεία που προορίζονταν για αντιπυρικές ζώνες. Στίβες από ξερά κλαδιά παρατημένα δίπλα στο πευκοδάσος, οικόπεδα που παραμένουν επί μήνες ακαθάριστα. Το βλέπετε ψηλά χιωμένο, τα χόρτα εδώ ξεπερνάνε το ένα μέτρο παντού και είναι και ξερά όλα. Οι εικόνες που ανέδειξε ο διοικητής του πυροσβεστικού κλιμακίου του νησιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν σημάνει συναγερμό στις τοπικές αρχές. Η κάμερα του Sky βρέθηκε στην περιοχή και κατέγραψε τα σημεία που λειτουργούν ως βραδιφλεγής βόμβα για την εκδήλωση πυρκαγιών. Η κατάσταση μέρες μετά παραμένει ίδια. Σε δασική έκταση στην περιοχή Κουρέντι βρίσκονται παντού κομμένα και πεταμένα ξερά χόρτα αλλά και σκουπίδια, πλαστικά μπουκάλια βλέπετε. Παντού ξύλα, πλακάκια, ακόμα και μια λεκάνη τουαλέτας. Οι κάτοικοι αναφέρουν πως η περιοχή έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο εδώ και πολλούς μήνες. Η πυροσβεστική το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να κάνει είναι να πάει να μαζέψει αυτά τα πράγματα. Πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Στην περιοχή Μπαρού βρίσκεται ο κλαδοτεμαχιστής του Δήμου, όπου θρηματίζονται όλα τα ξερά χόρτα και κλαδιά. Ωστόσο, δείτε το βουνό καύσιμης ύλης που έχει σχηματιστεί μια ανάσα από τα πεύκα. Κάνοντας ρεπορτάζ στην περιοχή Μπαρού, συναντήσαμε πυροσβεστικό όχημα το οποίο εκτελούσε περιπολίες. Πίσω μου βλέπετε το σημείο που ο Δήμος συγκεντρώνει τα ξερά χόρτα προκειμένου να θρηματιστούν. Ένα βουνό από κλαδέματα, τα οποία βρίσκονται εδώ επί μήνες και αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για πρόκληση και επέκταση πυρκαγιάς. Επειδή μεταφέρονται συνέχεια εκεί πέρα, ό,τι και να κάνει, συνεχώς μένει η ίδια ποσότητα εκεί πέρα. Αλλά δεν πάβει να τίθεται θέμα μεγάλης ασφάλειας και του φυσικού περιβάλλοντος και των πολιτών της Αίγινας. Στον χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων στην περιοχή Σκοτεινή, όπου και αν κοιτάξει κανείς, βλέπει κυριολεκτικά βουνά από σκουπίδια, με καναπέδες, ξύλινα έπιπλα, στρώματα από κρεβάτια και όλα αυτά δίπλα από τους ελαιώνες που λίγες φορές έχουν πιάσει φωτιά στο παρελθόν. Έχω ζητήσει εκεί πέρα ο συγκεκριμένος χώρος να είναι εντελώς καθαρισμένος, ώστε σε περίπτωση πρόσληψης πυρκαγιάς να μην επεκταθεί τυχόν πυρκαγιά στον παρακείμενο ελαιώνα και στις διάσπαστες οικίες. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και εκεί πέρα κατά το παρελθόν έχουμε βιώσει μεγάλες πυρκαγιές. Σε αυτό το σημείο έχουν αποτεθεί ογκώδη και γίνεται ένας συγκεκριμένος διαχωρισμός τόσο στα στρώματα όσο και στα υπόλοιπα ογκώδη αντικείμενα, έτσι ώστε να μεταφορτωθούν σε κυβοτάμαξες. Μεταφέρουμε καθημερινά 40 περίπου τόνους μεσήμικτα απορρίμματα, 6 με 7 τόνους περίπου καθημερινά με ανακυκλώσιμα υλικά και εβδομαδιαίως 1 με 2 νταλίκες με αυτά τα ογκώδη αντικείμενα. Και όλα αυτά την ώρα που ο δείκτης κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς σύμφωνα με την πολιτική προστασία είναι υψηλός στην Αίγινα. Και ο κόσμος δεν μπορεί παρά να είναι ανήσυχος βλέποντας αυτές τις εικόνες. Η Τζέννη Κρουσταλακίδου από την Αίγινα είναι το τελευταίο πράγμα που περιμένεις να δεις, ειδικά αυτές τις μέρες με το επίπεδο των προειδοποιήσεων που έχουμε, Τζέννη. Ακριβώς, ή και κάνουμε από το πρωί εδώ ρεπορτάζ στην περιοχή και το πρόβλημα δεν έγκυται μόνο στο αν είναι ακαθάριστα τα οικόπεδα, αλλά και στο γεγονός, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, ότι ο όγκος αυτός των κλαδεμάτων βρίσκεται δίπλα από δασικές εκτάσεις, οπότε αποτελούν το ιδανικό προσάναμα για φωτιά, ειδικά όπως είπες και εσύ τις ημέρες αυτές, που και η Αίγινα βρίσκεται ένα στάδιο πριν από τον κόκκινο συναγερμό για την εκδήλωση φωτιάς. Είδατε και στα πλάνα του Γιάννη Βρακά ότι και στον χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων του νησιού υπήρχε τεράστιος όγκος και απορριμμάτων. Εκτός από τα ξερά κλαδιά, λοιπόν, έχουμε και το πρόβλημα και με τα σκουπίδια, βουνά από σκουπίδια εκεί, που έφταναν δίπλα στους ελαιώνες. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι η εικόνα αυτή αποτελούν εικόνες αυτές πιθανές αιστείες για την πρόκληση και την επέκταση της φωτιάς. Πρέπει να σας πω ότι επιχειρήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τον Δήμαρχο, ο οποίος δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση. Ωστόσο, μας παρέπεμψε σε κάποιες δηλώσεις του σε τοπικό μέσο, όπου φαίνεται να αναγνωρίζει το πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή. Κάνει λόγο για έναν πολύ μεγάλο όγκο απορριμμάτων το τελευταίο διάστημα και ότι όλα αυτά θα αλλάξουν μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Εμείς θα το παρακολουθήσουμε. Θα το παρακολουθήσουμε γιατί πραγματικά αυτή είναι μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Μετά από αυτό δεν έχει κανείς δικαίωμα να πει το οτιδήποτε, να προβάλλει την οποιαδήποτε δικαιολογία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.